Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή κάθε Σάββατο 11 η ώρα όπως και σήμερα και βέβαια κάθε Παρασκευή 4.30 με 5.30 κοντά σας με θέματα τα οποία πιστεύουμε ότι βοηθάνε και την κοινωνία, βοηθάνε και τον τόπο, βοηθάνε και σας τους ίδιους να αποκτήσετε κάποιες γνώσεις σε κάποια θέματα τα οποία επιλέγουμε και τα οποία θεωρούμε ότι σας είναι χρήσιμα. Το σημερινό θέμα έχει να κάνει με τον τουρισμό. Ένας από τους βασικούς πυλώνες που πιστεύετε ότι μπορούν να δώσουν όθηση σε αυτό το τέλμα το οικονομικό που έχουμε βρεθεί είναι βεβαίως και ο τουρισμός. Η βιομηχανία του τουρισμού στην Ελλάδα που είναι η μεγάλη δύναμη, η μεγάλη κινητήρια δύναμη της ελληνικής μας οικονομίας. Αυτό είναι το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Έχοντας βέβαια επικεντρωθεί και κατά ένα μεγάλο μέρος στη συζήτησή μας και στο συνεδριακό τουρισμό, θέμα για το οποίο πιστεύουμε ότι αξίζει να αφιερώσουμε χρόνο γιατί μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην τοπική κοινωνία. Πολλές φορές φίλοι και φίλες βλέπω το θυμό που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, το θυμό που έχει ο Έλληνας σήμερα, που έχει η ελληνική κοινωνία. Ένας θυμός που στέφεται και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δικαιολογημένα θα έλεγα σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά νομίζω όμως ότι τα περιφερειακά μέσα δεν ξεφεύγουν από αυτό το γενικό κανόνα που υπάρχει με τα κεντρικά μέσα. Σε πολλές εκπομπές εγώ βλέπω ότι υπάρχουν αξιόλογα θέματα τα οποία αξίζει να τα παρακολουθήσεις γιατί δεν νομίζω ότι είναι αυτό το κακό το οποίο παρουσιάζεται πολλές φορές από τα κεντρικά μέσα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ σημαντικό το θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει για σήμερα και για την τοπική κοινωνία και για την τοπική οικονομία. Να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας, να καλωσορίσω καταρχάς την κυρία Δέσποινα Μαραντίδου, η οποία εκπροσωπεί και μια προσπάθεια που έγινε για να αυξηθεί, για να μεγαλώσει αν θέλετε το τουριστικό πακέτο που αφορά το συνεδριακό τουρισμό στην περιοχή μας. Να καλωσορίσω επίσης και τον κύριο Χάρη Νοφιτίδη, Γενικό Διευθυντή του ΔΕΜΕΤ, ξενοδοχείου του ΔΕΜΕΤ Hotel. Να καλωσορίσω επίσης και τον κύριο Γιάννη Ασλάνη, Γενικό Διευθυντή του Mediterranean Palace Hotel. Νομίζω ότι θα ακουστούν πολύ χρήσιμα πράγματα για το τουρισμό και ειδικότερα για το συνεδριακό τουρισμό. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Αμαραντίδου καταρχάς να μας πει τι σημαίνει συνεδριακός τουρισμός και βέβαια θα προχωρήσουμε και σε άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με αυτό το θέμα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Συνεδριακός τουρισμός είναι κλάδος του τουρισμού. Θα τολμήσω να πω ότι είναι ο ακριβότερος κλάδος στον τουρισμό και ο κλάδος ο οποίος τροφοδοτεί με τουρίστες μία πόλη, μία χώρα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δηλαδή 12 μήνες. Γιατί ο συνεδριακός τουρισμός, είναι γνωστό, δεν έχει εποχικότητα. Δεν αφορά μια σεζόν, αφορά όλη Όχι. την περίοδο. Έτσι, Όχι, δεν αφορά, γίνει. Ακριβώς. Και νομίζω ότι πέρα από αυτό που λέτε προσφέρει τη δυνατότητα για όλο τον χρόνο, προσφέρει και ένα επίπεδο αυτός ο τουρισμός, σημαντικό θα. Ακριβώς, γιατί οι τουρίστες που προσελκύονται είναι με οικονομικό, κοινωνικό, επιστημονικό στάτους ανώτερο του μέσου. Είναι τουρίστες οι οποίοι ταξιδεύουν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα με έναν συγκεκριμένο σκοπό, την συνέβρεση, την ανταλλαγή απόψεων, την συνεδρίαση, είτε για επιστημονικό είτε για επαγγελματικό σκοπό. Μένουν σε έναν προορισμό κατά μέσο όρο 3 με 4 ημέρες και νύχτες φυσικά, είναι καταγεγραμμένο ότι δαπανούν ένα σημαντικό ποσό για τη μετακίνηση, την διαμονή τους και τη διατροφή τους. Αυτό έχει καταμετρηθεί από τη Διεθνή Ένωση που εκπροσωπεί το συνεδριακό τουρισμό, την ICCA, και προσδιορίζεται περίπου στα 1.000 ευρώ και εκτός αυτού δαπανά κατά μέσο όρο 120 ευρώ εκτός του συνεδρίου, στην τοπική οικονομία. Στην ευρύτερη οικονομία. Ακριβώς, στην αγορά. Μας δώσατε μια ωραία γεύση καταρχάς νομίζω, αλλά θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια για την προσπάθεια την οποία κάνετε και ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια,
που θέλετε να βοηθήσετε αυτό το συνεδριακό τουρισμό. Λοιπόν, ο συνεδριακός τουρισμός είναι ένας κλάδος, όπως προαναφέραμε, του τουρισμού. Όχι, για την κίνηση τη δικιά σας θέλω. Ναι, θα καταλήξω εκεί. Θα καταλήξω εκεί. Είναι ένας κλάδος, λοιπόν, του τουρισμού, για τον οποίο την τελευταία 20ετία ανά τον κόσμο έχει αναπτυχθεί ένας πολύ έντονος ανταγωνισμός. Ανταγωνίζονται, λοιπόν, πόλεις, ανταγωνίζονται χώρες, προορισμοί, θα έλεγα καλύτερα, μέσω των Convention Bureaus. Convention Bureau είναι το γραφείο, είναι ο οργανισμός, ο κατεξοχήν αρμόδιος, που βασικό και κύριο σκοπό και μέλημά του είναι η προσέλκυση διεθνών συνεδρίων. Είναι η τοποθέτηση του προορισμού σε έναν διεθνή συνεδριακό χάρτη. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, απήχε από αυτή τη διαδικασία, δεν έχει μπει ποτέ σε αυτόν τον διεθνή ανταγωνισμό, διότι δεν διέθετε τον φορέα που ονομάζεται Convention Bureau. Έτσι, λοιπόν, με πρωτοβουλία καθαρά ιδιωτική, 16 επιχειρηματίες σήμερα, ιδρύσαμε το Θεσσαλονίκη Convention Bureau με σκοπό αυτό που είπα πριν, την ουσιαστικά τοποθέτηση. Ένα σύνδεσμο, έτσι. Ένα είναι σύνδεσμο, ένα σύνδεσμο, ακριβώς. Στον οποίο ποιοι επιχειρηματίες συμμετέχουν, αν θέλετε, κάντε μια αναφορά. Είναι επιχειρηματίες που εκπροσωπούν. Αρκεί να μην ξεχάσουμε κανένα και υπάρξει παρεξήγηση. Όχι, και δεν θα τους απαριθμίσω. Απλά θα πω ότι εκπροσωπούν τους κλάδους που άμεσα εμπλέκονται με την διοργάνωση ενός συνεδρίου. Δηλαδή, είναι τα ξενοδοχεία που διαθέτουν συνεδριακή υποδομή, είναι συνεδριακοί χώροι, είναι αερομεταφορές, είναι προμηθευτές οπτικοακουστικών και αυτά, νομίζω. Και φυσικά τα γραφεία γενικού τουρισμού και οι διοργανωτές συνεδρίων. Η πολιτεία συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Στην προσπάθειά μας συμμετέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ενδεχομένως. Είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, γιατί μέσω της αναπτυξιακής του Δήμου, ακριβώς, γιατί ουσιαστικά εκπροσωπούμε την πόλη. Έτσι, είναι υπόθεση της Θεσσαλονίκης, είναι υπόθεση της πόλης. Την ευρύτερη περιοχή εκπροσωπεί αυτή η κίνηση, εγώ βλέπω. Την ευρύτερη περιοχή. Κυρίως στην πόλη. Ότι αντανακλάει η προσπάθειά σας την οικονομία της ευρύτερης περιοχής, νομίζω, ναι, σε πολλές περιπτώσεις. Βεβαίως. Αυτό είναι άλλωστε και μία προσθέτει αξία στην πρωτοβουλία μας, η ευρύτερη περιοχή, και την προβάλλουμε, φυσικά και την προβάλλουμε. Και αν θέλετε, είναι και ένα βασικό και συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Θα ήθελα έτσι να πάμε στην υποδομή την οποία διαθέτει η πόλη και θα περάσω στους φίλους καλεσμένους, οι οποίοι είναι σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και ασφαλώς ξέρουν τις δυνατότητες που έχουμε από άποψη υποδομών, γιατί είναι το βασικό για να στήσεις αυτό το μηχανισμό το οποίο ανέφερε η κυρία Μαραντίδου. Να δώσω το λόγο σε εσάς, κύριε Νεοφυτίδη, να μας πείτε τις υποδομές και σε τι επίπεδο βρισκόμαστε συγκριτικά με άλλες περιοχές, με άλλες πόλεις, με άλλες χώρες. Αν και δεν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο συνεδριακό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, ο στόχος ο δικός μας και ο στόχος του Thessaloniki Convention Bureau είναι η προσέλκυση μεσαίων συνεδρίων. Δηλαδή, αν κάποιος δει λίγο τι γίνεται παγκοσμίως, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν συνέδρια που έχουν 10.000 συμμετέχοντες, 15.000 άτομα. Έχω ακούσει κάτι για 30.000, η κυρία Μαραντίδου είναι πιο ενημερωμένη στο κομμάτι. Εμείς δεν στοχεύουμε σε κάτι τέτοιο. Η Θεσσαλονίκη έχει συνεδριακά ξενοδοχεία. Έχετε δύο από αυτά εδώ στο τραπέζι και σας ευχαριστώ που μας καλέσατε. Και έχει και τρία συνεδριακά κέντρα αυτή τη στιγμή. Άρα υπάρχει μια υποδομή για να προσελκύσει συνέδρια. Όταν λέτε συνεδριακά κέντρα. Αν θέλετε να το αναφέρω, μπορώ να το αναφέρω. Το μεγαλύτερο, ουσιαστικά και παλιότερο, είναι η Διεθνής Έκθεση Χελέξπο. Υπάρχει το Μέγαρο Μουσικής και υπάρχει και το Πόλης, το οποίο επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο συνεδριακό της πόλης. Οπότε χρησιμοποιείτε και τις υποδομές που έχει η πόλη. Σαφώς και ναι. Και άλλωστε, πολλές φορές χρειάζεται ένα μητροπολιτικό κέντρο και από εκεί και πέρα η διασπορά των συνέδρων γίνεται σε διάφορα ξενοδοχεία ή σε διάφορους άλλους χώρους. Ξέρετε, δεν χρειάζεται ένα συνέδριο να γίνει μόνο σε ένα ξενοδοχείο. Ένα ξενοδοχείο μπορεί να είναι ένα κομμάτι της όλης της συνεδριακής διαδικασίας. Εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε. Συνήθως, νομίζω, κύριε Νεφιτίδη, γίνονται και
συζητήσεις ή ποιο είναι το αντικείμενο ανάλογα και κατά ομάδες, έτσι, κατά τμήματα. Επομένως, κάτι τέτοιο βολεύει αυτό που λέτε, νομίζω. Σαφώς και ναι, και κυρίως θέλω να σας πω ότι η υποδομή μιας πόλης αντιμετωπίζεται ως σύνολο. Δεν κοιτάζει κανείς αν υπάρχει ένα ξενοδοχείο μεγάλο με κάποιες αίθουσες και δωμάτια. Όταν σκέφτεται να φέρει ένα συνέδριο, τα συνέδρια για τα οποία εμείς συζητάμε, τον ενδιαφέρει τι γίνεται στην πόλη, διότι τον ενδιαφέρει να υπάρχει ο συνεδριακός χώρος και να υπάρχουν ξενοδοχεία 5 αστέρων, 4 αστέρων, 3 αστέρων. Ξέρετε, τα μεγάλα συνέδρια δεν έχουν μόνο συνέδρους που πάνε σε μια κατηγορία ξενοδοχείων, έχουν διασπορά. Επίσης, πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν επέκταση της διαμονής τους. Άρα, ο καθένας πρέπει να βρει αυτό το οποίο ταιριάζει. Με αφορμή το συνέδριο, έτσι έρχονται με την οικογένεια και πάρα πολύ επιστρέφουν μετά κάποια χρόνια, ξέρετε. Το μεγάλο κέρδος είναι αυτό. Ότι πόλεις στην Θεσσαλονίκη, αν κατορθώσουν να μπουν στο συνεδριακό χάρτη, θα προσελκύσουν μελλοντικά τουρίστες. Είναι αυτό που λένε οι μάνατζερ, η καλύτερη διαφήμιση είναι ο ίδιος ο πελάτης, έτσι. Είναι σημαντική διαφήμιση ο ίδιος ο πελάτης και σήμερα με τεχνολογία, ξέρετε, ο λόγος αυτός έχει μεγάλη διασπορά και είναι και πάρα πολύ γρήγορη η μετάδοσή τους από την ημέρα που θα μείνει κάποιος εδώ ως την άκρη του κόσμου και να μάθουν τι έχει. Ο δυσαρεστημένος πελάτης λειτουργεί πολλαπλάσια αρνητικά. Επίσης πολύ γρήγορα. Εις βάρος της προσπάθειας που επιχειρείται. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ασλάνη να μας πει την άποψή του για τις υποδομές και βέβαια για τη θέση της πολιτείας, πώς στέκεται απέναντι στην προσπάθεια. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε σήμερα εδώ. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα θέματα. Έτσι δεν σας το κρύβω ότι πολλές φορές επιλέγω τέτοια θέματα. Νομίζω... Δεν θέλω μόνο να έχω τα πολιτικά, τα οποία βεβαίως ενδιαφέρουν τον κόσμο. Πρέπει όμως να στραφούμε και σε όλα τα θέματα που αφορούν μια κοινωνία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, διότι ο τουρισμός και ειδικά ο συνεδριακός, στον οποίο αναφερόμαστε σήμερα, είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας μιας πόλης. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και αυτή την προσπάθεια, γιατί πιστεύουμε ότι θα ενισχύσουμε όλη την οικονομία της πόλης. Όσον αφορά στο ερώτημά σας για τις υποδομές της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε όλοι διαπιστώσει ότι τουλάχιστον από πλευράς ξενοδοχειακής υποδομής μπορούμε να καλύψουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνεδρίων που θέλουμε να προσελκύσουμε και από πλευράς αριθμού δωματίων αλλά και από πλευράς συνεδριακών αιθουσών. Δεν μας λείπει τίποτα. Ο στόχος μας, όπως είπε και ο κύριος Νεοφυτίδης, είναι να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε μεσαίου μεγέθους συνέδρια. Θα σας πω και μια πληροφορία, αν δεν απατάει η μνήμη μου, πάνω από το 90% των συνεδρίων παγκοσμίως είναι έως 500 συμμετοχές. Οπότε φανταστείτε. Οπότε είναι ο κορμός αυτός που οπότε, λέτε. Ακριβώς. Φανταστείτε ότι το εύρος που έχουμε να κινηθούμε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ένα συνέδριο 500 ατόμων στην πόλη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φανταστείτε ότι υπάρχουν στην ιεραρχία που θα σας πει η κυρία Μαραντίδου αργότερα υπάρχουν πόλεις οι οποίες κάνουν 150, 160, 180 συνέδρια ετησίως, οπότε διαιρέστε δια 12 για να δείτε πόσα πέφτουν ανά μήνα και πόσο σημαντικό είναι αυτό, αυτά τα διεθνή συνέδρια να καταφέρουμε έστω και ένα ή δύο μηνιαίως να τα φέρουμε στην πόλη μας. Και βέβαια είναι αυτό που είπατε ότι είναι για 12 μήνες, έτσι, και συνήθως αν θέλετε επιλέγεται και ο χρόνος κατά τον οποίο οι μονάδες οι ξενοδοχειακές δεν έχουν και πολλή δουλειά, φαντάζομαι. Δεν επιλέγεται το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα, έτσι. Γίνονται σε περιόδους όπου είναι άδεια τα δωμάτια, οπότε αυτό βοηθάει ακόμα περισσότερο. Όταν προηγουμένως όμως είπα ότι την ευρύτερη περιοχή υπέθεσε αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Νεοφυτίδης, ότι κάποιοι μένουν παραπάνω, οπότε αυτοί θα πάνε και στην Πέλα, έτσι να δουν το μουσείο, θα πάνε και στη Βελικίνα, θα πάνε και στο Δίο, θα πάνε και στην Καλκινική να κάνουν τα μπανάκια τους και στην Πιερία. Και βέβαια η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας έχει πάρα πολλές δυνατότητες που νομίζω ότι κάποιοι ή και εσείς ενδεχομένως μπορεί να συνδέσετε ένα συνεδριακό τουρισμό προσφέροντας και κάτι επιπλέον στους παριστάμενους. Θα δώσω την κυρία Μαραντίδου το λόγο να μας πει πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω όσον αφορά τις υποδομές ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει λαμπρές υποδομές και πραγματικά με βρίσκει αντίθετη η όποια γκρίνια, η όποια αντίρρηση, η όποια ένσταση, γιατί θα αναφερθώ σε μεγάλα ξενοδοχεία, πεντάστερα ξενοδοχεία, θα αναφερθώ σε τρία συνεδριακά κέντρα
τα οποία αξιοπρεπώς μπορούν να φιλοξενήσουν συνέδριο μέχρι 2.000 συμμετέχοντες. Διαθέτουμε διεθνές αεροδρόμιο. Διαθέτουμε μια πολύ καλή συνδεσιμότητα απευθείας με πόλεις της Ευρώπης και αυτό είναι, είναι βεβαίως και ένα σημαντικό κριτήριο, γιατί ο Σύνεδρος επιλέγει ένα προορισμό και ουσιαστικά θέλει να μειώσει και να διευκολύνει τη μετακίνησή του. Γιατί, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Είναι σύντομη, το ανέφερα πριν, η παραμονή του είναι σύντομη. Δεν ξεπερνά τις 4 ημέρες. Οπότε είναι σημαντική η άμεση και εύκολη πρόσβαση. Ζούμε σε μία πόλη που διαθέτει μουσεία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και θα πρέπει να το αναφέρουμε. Δηλαδή υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, κάποιες ώρες νεκρές. Ναι, βεβαίως υπάρχει πρόγραμμα και το επιδιώκουμε. Επιδιώκουμε στους συνέδρους, στους συμμετέχοντες, να προβάλλουμε και στοιχεία της πόλης μας ιστορικά, θρησκευτικά, εκτός. Γι' αυτό όταν μιλήσαμε και για την περιφέρεια, το εκτός Θεσσαλονίκης, αυτό ξέρετε είναι πολύ σημαντικό, να έχουμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε την ιστορία μας. Πείτε μου ποιο συνέδριο έχει έρθει στην πόλη και δεν έχουμε την ευκαιρία να τους πάμε παρά έξω, να προβάλλουμε την ιστορία, να επισκεφτούν τη Βεργίνα, να επισκεφτούν τον Όλυμπο, να επισκεφτούν την Πέλα και να επαναλάβουμε ότι απευθυνόμαστε σε επιστήμονες, απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες, απευθυνόμαστε σε ένα μορφωτικό επίπεδο που μπορούν πάρα πολύ εύκολα να αποκομίσουν και να λάβουν αυτά τα στοιχεία πολύ καλύτερα και νομίζω ότι είναι αντιληπτό. Έτσι λοιπόν η υποδομή μας είναι εξαιρετική. Αυτό που όλα τα χρόνια δεν είχαμε είναι η στρατηγική, είναι ο συντονισμός, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Εδώ ακριβώς είναι και ο ρόλος ο δικός σας σαν σύνδεσμος να προσελκύσετε αυτή την κατηγορία του τουρισμού για να βοηθηθεί η ευρύτερη περιοχή και βεβαίως οι επιχειρήσεις στις περιοχές. Και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφέρω, να ξαναγυρίσουμε στα νούμερα, ότι το 2012 ανά τον κόσμο διοργανώθηκαν 12.000 συνέδρια. Έτσι λοιπόν δεν είναι μεγάλη προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλουμε, δεν είναι επίπονη για να το πω καλύτερα η προσπάθεια, συντονισμένη στρατηγική χρειαζόμαστε. 12.000 συνέδρια το 2012. Και στοχευμένη για να αυξηθεί, έτσι. Και στοχευμένη να υπάρχει. Και θα πω επίσης ότι είναι 1.000 συνέδρια περισσότερα από το 2011. Μάλιστα. Μεγάλος αριθμός. Μεγάλος αριθμός. Αύξηση των διεθνών φορέων, των επιστημονικών φορέων, συλλόγων, συνδέσμων και η ανάγκη για συνέβρεση, για συνεδρίαση ολοένα και αυξάνεται, γιατί παρουσιάζονται τεχνολογικά επιτεύγματα, καινοτόμα επιτεύγματα και αυτή η ανάγκη λοιπόν αυξάνεται ανά τον κόσμο, οπότε έτσι δικαιολογείται και η αυξητική τάση στον αριθμό των συνεδρίων. Κύριε Νεφιτίδη, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν στην περιοχή και στην πόλη αρκετές και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που δημιουργήθηκαν. Ανάμεσα σε αυτό και το δικό σας, έτσι, σωστά, το ΔΕΜΕΤ. Εσείς με την εμπειρία που έχετε, ο συνεδριακός τουρισμός τι κομμάτι παίρνει από την εργασία σας? Δηλαδή, αν μιλούσαμε με ποσοστά, τι ποσοστά είναι αφιερωμένα στο συνεδριακό τουρισμό? Θέλω να σας πάω λίγο πίσω την εποχή που η πόλη δεν είχε πολλές μονάδες και άρα οι λίγες που ήταν και οι κατανάγκη, οι μονάδες που θα χρησιμοποιούσαν όσοι θα ερχόταν για συνέδρια. Σε μια εποχή της αυθονίας, και αυτό νομίζω ότι πληρώνει η πόλη της Θεσσαλονίκης, το γεγονός ότι υπήρχαν πάρα πολλά ελληνικά ιατρικά συνέδρια, άρα δεν υπήρχε καμία ανάγκη να κινηθούμε προς τα έξω και να ζητήσουμε από έξω ένα κομμάτι δουλειάς. Ήμασταν πάρα πολύ καλά καλυμμένοι με την δουλειά που ερχόταν μέσα την ίδια μας τη χώρα. Αυτό έχει αλλάξει. Και ο αριθμός των συνεδρίων που έρχεται στην πόλη δυστυχώς φθήνει. Και φθήνει όλο και περισσότερο και πραγματικά με λυπεί πάρα πολύ το γεγονός ότι. Ο αριθμός των συνεδρίων που έρχεται στην πόλη φθήνει. Φυσικά.
Τα τελευταία χρόνια αυτός ο αριθμός είναι διαρκώς και πιο μικρός και σε απόλυτο νούμερο συνεδρίων, αλλά κυρίως σε αριθμό συμμετοχόντων. Διότι μπορεί να γίνεται ξανά ένα συνέδριο στην πόλη, όταν μιλάμε για τα ελλαδικά, αλλά ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται είναι όλο και λιγότερος. Η δαπάνη η οποία γίνεται είναι συνεχώς μειούμενη και άρα το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα για την πόλη είναι αυτό που ήταν πριν από κάποια χρόνια. Μάλιστα. Εμείς, επειδή ακριβώς ήμασταν ξενοδοχεία. Μιλάμε για πανελλαδικά συνέδρια, μιλάμε για παγκόσμια, συνέδρια. Για ευρωπαϊκά Δυστυχώς, συνέδρια. Δυστυχώς, παγκόσμια συνέδρια η πόλη βλέπει σπάνια. Εγώ μπορώ να θυμηθώ τα τελευταία 3 χρόνια που είμαι στο ΔΕΜΕΤ 1. Ο κ. Λάνης νομίζω ότι ίσως επειδή είναι λίγο περισσότερα χρόνια από μένα στη Θεσσαλονίκη, μια και εγώ είχα μία διάμεση διακοπή 6 χρόνων από την πόλη, ίσως θυμάται και παραπάνω. Σίγουρα σπάνια. Είναι πλέον, τα τελευταία 3 χρόνια είχαμε ένα παγκόσμιο συνέδριο. Οπότε μιλάμε κυρίως για πανελλαδικά συνέδρια. Μιλάμε για πανελλαδικά και μιλάμε για κάποια ευρωπαϊκά, τα οποία είτε είναι εταιρικές συναντήσεις, είτε είναι ένα είδος incentive όπου κάποιοι πετύχουν στους στόχους. Για βαλκανικά υπάρχουν, με την έννοια ότι η Θεσσαλονίκη είναι κέντρο των Βαλκανίων. Αρχίσαν να εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια κάποια συνέδρια τα οποία έρχονται από την Τουρκία κυρίως. Αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι η δική μου εμπειρία είναι αυτή και πολύ λιγότερο από τις άλλες όμορες χώρες. Θα σας τονίσω ότι ο μεγάλος ανταγωνισμός εδώ είναι η πολύ φτηνότερη ξενοδοχεία και υπηρεσία η οποία υπάρχει σε χώρες όπως η Βουλγαρία. Άρα, όταν κάποιος θέλει βαλκανικά να κάνει κάτι και δεν έχει επιλέξει τον προορισμό Θεσσαλονίκη, θυμηθείτε ότι για τους Τούρκους έχει σημειολογία η πόλη με τον Κεμάλ Ατατούρκ, το σπίτι και όλο αυτό το πραγματικά πολύ σημαντικό γεγονός για μας που μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να κερδίσουμε κάποιες χιλιάδες τουριστών οι οποίοι θα έρθουν στην πόλη μας. Άρα, οι Τούρκοι κινούνται προς τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάτε είναι ότι τα Γιαννιτσά. Τα οποία θεωρούνται ιστορική πόλη. Η ανακαίνιση του. Τεμένους του, ναι. Του Γεννητσών και ξέρω ότι έχει και κανένα 2-3 ακόμη μνημεία τα οποία έπεται να ανακαινιστούν και μια και το λέτε αυτό θα σας πω το εξής, ότι τα Τρίκαλα μπήκαν στο χάρτη των τουρκικών γκρουπ γιατί κάναν ανακαίνιση ενός παλιού τζαμιού τον οποίο είχαν. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν στα Τρίκαλα, τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν πλέον στα Γεννητσά, τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να μην είναι έτσι που θεωρείται μια ιερή πόλη των Τούρκων. Άρα. Αυτό που έλειπε στην πόλη ήταν η προσπάθεια συντονισμένη στο να θέλξουμε τους ανθρώπους αυτούς, να τους πούμε ότι είμαστε εδώ, ότι είναι καλοδεχούμενοι και ότι αυτό το κομμάτι του τουρισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εμάς. Είναι μικρό, όμως είμαι σίγουρος ότι με την πάροδο των χρόνων και την προσπάθεια που όλοι θέλουμε να κάνουμε, γι' αυτό και είμαστε σε αυτό. Σας διαβεβαιώ ότι ο χρόνος που καταναλώνουμε, κάποιοι από εμάς, η κυρία Μαρδίδου, πολύ περισσότερο, είναι πολύτιμο. Το στερούμε από τη δουλειά μας και ίσως περισσότερο από τις οικογένειές μας. Όμως κάποιος πρέπει να το κάνει. Και έτσι αποφασίσαμε ότι θα είμαστε αυτοί που θα το κάνουμε εμείς. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όταν αναφερόμαστε σε διεθνή συνέδρια ή σε ευρωπαϊκά ή βαλκανικά, αναφερόμαστε σε συνέδρια τα οποία προσελκύουν. Συνέδρους από τις συγκεκριμένες περιοχές και περιφέρονται σε τουλάχιστον 3 διαφορετικές πόλεις. Αυτό ορίζεται ως διεθνές συνέδριο και φυσικά οι συμμετέχοντες ξεπερνούν τον αριθμό των 50. Περιφέρεται ή διαχρονικά. Όχι, διαχρονικά. Διαχρονικά ακριβώς. Την μία χρονιά ή αναδιετία, τριετία έχουν τακτά χρονικά διαστήματα διοργάνωσης. Οπότε και τα διεκδικεί. Ακριβώς. Αυτό ορίζεται ως διεθνές συνέδριο. Και δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τη διοργάνωση των διεθνών συνεδρίων με τα πανελλήνια, τα οποία αυτά είναι γνωστά στην ελληνική αγορά, αυτά γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Ο κύριος Ασλάνης συμφωνεί ότι ο ιατρικός, τα συνέδρια που έχουν θέμα με ιατρικά ζητήματα κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια. Θα συμφωνήσω και ήθελα μάλιστα να παρέμβω πριν να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κύριος Νεοφυτίδης, ότι σαν πόλη και σαν Θεσσαλονίκη τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πάντα στο μυαλό μας και ίσως και ο κόσμος που μας βλέπει να έχει πάντα στο μυαλό του το ιατρικό συνέδριο. Το ιατρικό συνέδριο είναι μια κατηγορία. Μπορεί να είναι ίσως η μεγαλύτερη με τα πιο πολυάριθμα ή τουλάχιστον στο παρελθόν είχαν περισσότερες συμμετοχές. Δεν πρέπει να βγάλουμε από το χάρτη και αυτός είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς του καινούριου Θεσσαλονίκη Convention Bureau ότι θα προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε συνέδρια που αφορούν άλλους κλάδους. Γεωπονίας, μουσικής, αρχιτεκτονικής. Είναι δεκάδες οι κλάδοι οι οποίοι κάνουν συνέδρια. Επομένως, σε αυτά διεθνή. Όλα παίζουν ρόλο τα χαρακτηριστικά που έχει η πόλη και η περιοχή, έτσι, ναι. Κατά τη γνώμη μου, η Θεσσαλονίκη προσφέρεται. Είναι σε ένα πολύ στρατηγικό σημείο
σε σχέση με τα Βαλκάνια. Έχει αρκετές πτήσεις που μας συνδέει στο αεροδρόμιο Μακεδονία με άλλες πόλεις ευρωπαϊκές και νομίζω ότι σε συνδυασμό με το ότι ο κόσμος, ο σύνεδρος, έχει βαρεθεί να πηγαίνει και να ξαναπηγαίνει στους νούμερο 1 και 2 και 3 προορισμούς, Βιέννη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη κτλ., είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, ένα πολύ καλό timing να κυνηγήσουμε συνέδρια και να τα προσελκύσουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, εκμεταλλευόμενοι και επιχειρηματολογώντας το ότι είμαστε μια νέα πόλη στο συνεδριακό χάρτη, χωρίς να μας λείπει τίποτα από τις προαναφερθείς σας. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Αμαραντίδου. Όταν εγώ άκουγα, ας πούμε, για συνεδριακό τουρισμό, συνήθως το μυαλό μου πήγαινε ότι αυτό αφορούσε περιοχές παραθαλάσσιες, οι οποίες έχουν μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα και βέβαια έχουν το κενό, ας πούμε, το χειμώνα, ότι δεν λειτουργούν κτλ. Οπότε έχουν την ευχέρεια να ασχοληθούν με αυτά. Βέβαια, αυτό έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Θετικό είναι ότι υπάρχουν μεγάλες εγκαταστάσεις, με μεγάλες δυνατότητες σε κάποιες περιπτώσεις. Από την άλλη, βέβαια, δεν υπάρχουν τα άλλα χαρακτηριστικά που είπαμε, νομίζω, που μπορεί να τα συνδυάσεις. Δηλαδή, το μουσείο, η κίνηση, η αγορά, όλα αυτά τα οποία θέλει να τα δει και αυτά ένας σύνεδρος, νομίζω. Συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αναφέρεστε, βέβαια, στην τάση που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δεν είναι η διεθνή στάση. Αυτό, δεν, ναι. Όχι, δεν είναι η διεθνή στάση. Ο συνεδριακός τουρισμός στην Ελλάδα ήταν ένας, μου επιτρέπετε, παρεξηγημένος κλάδος. Μία διοργάνωση έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στη διοργάνωση των ιατρικών συνεδρίων, που πραγματικά εκεί η ανάγκη των συγκεκριμένων ήταν να φύγουν εκτός πόλης, γιατί συνδυάζεται και με και συνέδριο, συνδυάζεται και με διακοπές. Η διεθνή στάση όμως αναζητά άλλου είδους παροχές και ευκολίες. Το αναφέραμε πριν. Το σημαντικό είναι η εύκολη προσβασιμότητα. Προτιμάται πάντα ένας ως προορισμός η πόλη, έτσι, διότι είναι... ακριβώς εξασφαλίζει περισσότερες παροχές στο σύνεδρο και δεν θα τον κατευθύνει απλά σε ένα ξενοδοχείο. Οπότε αυτό που μετράει είναι το κόστος που είπατε πριν, το λαμβάνει υπόψη. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα η πρόσβαση είναι σημαντικός παράγοντας. Η πολιτεία αλλιώς πώς μπορεί να συμβάλλει σε κάτι, να βοηθήσει πάνω σε αυτό? Και όταν λέω η πολιτεία, εννοώ το Δήμο, την Περιφέρεια, το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, το κράτος. Στην προσέλκυση του συνεδριακού τουρισμού στην χώρα μας και επικεντρωνόμαστε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, η συμμετοχή και η συμβολή όλων των φορέων, τόσο της πολιτείας όσο και φορέων είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού, είναι απαραίτητη, θα πω αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας. Χωρίς την συνεργασία όλων δεν μπορούμε να καταφέρουμε και δεν μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Επομένως, στην προσέγγιση όλοι να συντονιστούν και όλοι να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Να πάμε όμως σε ένα μικρό διαλυματάκι για να έχουμε ακριβώς στο δεύτερο μέρος αρχίσει τη ζήτηση από αυτό ακριβώς το κομμάτι το οποίο σταματήσαμε και το οποίο νομίζω ότι είναι κομβικό. Δηλαδή, πώς μπορούν να συντονιστούν όλοι οι φορείς, τι πρέπει να κάνει ο καθένας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Μικρό διαλυματάκι και αμέσως πάλι μαζί σας. Βήμα στην Κεντρική Μακεδονία, δεύτερο μέρος εκπομπής. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για το συνεδριακό τουρισμό. Είναι κοντά μας, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, η κυρία Δέσποινα Αμαραντίδου. Είναι επικεφαλής αυτής της κίνησης που έχει γίνει για συντονισμό αυτής της δράσης, για προσέλκυση δηλαδή συνεδρίων στην περιοχή, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας ο κύριος Χάρης Νεοφυτίδης, είναι γενικός διευθυντής στο Hotel The Met, μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, καινούργια στην περιοχή, και βέβαια είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Ασλάνης, γενικός διευθυντής στο Mediterranean Palace,
Hotel, επίσης μια μεγάλη καινούργια μονάδα, καινούργια ενότητα τελευταία χρόνια, με πολλές δυνατότητες στην περιοχή μας. Είχαμε σταματήσει την κουβέντα σε ένα σημείο νομίζω αρκετά σημαντικό και είχα διακόψει την κυρία Μαραντίδου. Θέλω από εκεί να τη συνεχίσουμε για να έχουμε ολοκληρωμένη την άποψή της. Επανερχόμαστε λοιπόν στη συνεργασία των φορέων. Ναι, και ξεκίνησα... και στο συντονισμό που πρέπει να υπάρξει. Έτσι, ξεκίνησα... Τι πρέπει να κάνει ο καθένας για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ξεκίνησα να αναφέρομαι σε ένα παράδειγμα και σε μια εμπειρία που είχα πριν από ένα χρόνο, όταν ανέλαβα μία δράση και να προσελκύσουμε το Παγκόσμιο Συνέδριο των Αρχιμαγείρων, των ΣΕΒ. Θα πρέπει να αναφέρω στο σημείο αυτό και για να είναι αντιληπτό στους τηλεθεατές μας ότι η διεκδίκηση ενός διεθνούς συνεδρίου είναι μία μικρογραφία διεκδίκησης Ολυμπιακών Αγώνων. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε όλα τα βήματα, δηλαδή να καταθέσουμε φάκελο, εφόσον περάσουμε στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη φάση, να θα πρέπει να οργανώσουμε σχέσεις, ακριβώς έτσι. Το γνωστό lobbying που θα πρέπει να αναπτυχθεί. Να τους στηρίξουμε κάπου, εμείς να μας στηρίξουν κάπου αυτοί ακριβώς. Ενδεχομένως. Έτσι λοιπόν εδώ εμπλέκονται οι φορείς. Στο παράδειγμα των Αρχιμαγείρων, είναι ένα συνέδριο που δεν προβάλλει μόνο τουριστικά και σε αυτό στοχεύσαμε και πάλι θα διακόψω για να πω ότι είναι ένα παράδειγμα για να προσδιορίσουμε ότι ο αριθμός των συνεδρίων, των ιατρικών διεθνών συνεδρίων δεν ξεπερνά το 60% διεθνώς. Υπάρχουν και άλλοι κλάδοι που δεν προβάλλουν μόνο τουριστικά μία περιοχή, μία πόλη, αλλά κινητοποιούν και άλλους κλάδους της οικονομίας. Συνδέονται με άλλα χαρακτηριστικά. Στους Μάγειρες, λοιπόν, κινητοποιείται πέραν του τουρισμού, προβάλλεται τουριστικά σε ένα πολύ σημαντικό αριθμό, γιατί θα προσελκύσει περίπου 3.500 συνέδρους στο συνέδριο αυτό, το 2016, που θα γίνει στην Αθήνα. Κινητοποιείται και η γαστρονομία, προβάλλεται η γαστρονομία, η μεσογειακή γαστρονομία διεθνώς, και φυσικά συμμετέχει σε όλη αυτή την προσπάθεια και η ελληνική βιομηχανία τροφίμων. Αυτό λοιπόν το αναφέρω ως παράδειγμα γιατί και ο πρωτογενής τομέας, συμμετείχαν έτσι. Και όλοι οι φορείς του τουρισμού και του επισιτισμού αλλά και της βιομηχανίας. Χωρίς την συσπήρωση όλων των τριών αυτών κλάδων δεν θα είχαμε φτάσει στην επιτυχία τελικά της ανάληψης αυτού του συνεδρίου. Όπου θα ήθελα επίσης να αναφέρω, είχαμε ένα πολύ σκληρό ανταγωνισμό. Είχαμε την πόλη του Johannesburg, Νότια Αφρική, και τους γείτονές μας, την Κωνσταντινούπολη. Είχαμε λοιπόν να ανταγωνιστούμε με μεγαθύρια. Και η στρατηγική που ακολουθήσαμε αποδείχθηκε ότι ήταν σωστή και είχαμε ένα καλό και θετικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Επομένως, πρόκειται για μια μεγάλη νίκη, γιατί θεωρώ ότι η Κωνσταντινούπολη με την ανατολική κουζίνα έχει μια έτσι, καταρχάς ένα πλεονέκτημα. Και η κουζίνα αλλά και όλη η στρατηγική που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Θα αναφέρω ότι το 2011 η Κωνσταντινούπολη διεθνώς κατήχε την 7η θέση στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων. 7η θέση στην Κωνσταντινούπολη, για την Κωνσταντινούπολη το 2011 ήταν 195η για τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Πιστεύω ότι είναι αντιληπτή η διαφορά μας. Ήταν σημαντικό, κύριε Μαραντίδου. Εγώ νομίζω ότι το πιο συγκλονιστικό που έχω ακούσει είναι ότι ακόμη και ο Πρωθυπουργός της χώρας εμπλέκεται στη διεκδίκησή σας. Ο Πρωθυπουργός της χώρας μας είχε εκπλήξει όταν είχε φτάσει για ένα άλλο συνέδριο παγκόσμιο. Στην short list, οι δύο τελευταίες πόλεις που ανταγωνίστηκαν για παγκόσμιο συνέδριο, ιατρικό αυτή την φορά, είχαν βρεθεί το Λονδίνο και η Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, διέθεσε όλα τα μέσα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο ίδιος ο Ερντογάν, υποδέχτηκε την Επιτροπή Αξιολόγησης όταν ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη για το τελικό inspection, την τελική επίσκεψη επιθεώρησης. Ο ίδιος ο Ερντογάν, λοιπόν, τους υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο. Αυτός τους διασφάλισε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για να, εφόσον αναθέσουν στην Κωνσταντινούπολη την διοργάνωση αυτού του συνεδρίου, ότι όλα θα έχουν θετική εξέλιξη. Ξέρετε, τι θα ήθελα έτσι να διευκρινίσουμε, το γεγονός που λέτε ότι η Θεσσαλονίκη έχει διασυνδέσεις
με την υπόλοιπη Ευρώπη, με το αεροδρόμιο το διεθνές που έχει. Θέλω λίγο να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί έχω ακούσει πολλά παράπονα από πολιτικά πρόσωπα που μιλάνε ότι τα τελευταία χρόνια είχαν καταργηθεί πάρα πολλές γραμμές, με αποτέλεσμα να υποστεί ένα χτύπημα ο τουρισμός εδώ. Αν σήμερα τα πράγματα με νέες αεροπορικές εταιρείες που μπαίνουν στην αγορά βελτιώνονται κατά κάποιο τρόπο και μας δίνουν ένα κλίμα αισιοδοξίας. Κοιτάξτε, ο τουρισμός, η επισκεψιμότητα, αν θέλετε να το πω λαϊκά, το πήγαινε έλα, δεν σταματά ποτέ. Υπάρχει γκρίνια γιατί πιθανότατα να σταματάει μία πτήση, να διακόπτεται μία αεροπορική σύνδεση, όμως δεν ακούμε και τίποτε θετικό όταν προκύπτουν δύο νέες. Αυτό το λέω σαν επαγγελματίας που δραστηριοποιούμε σε αυτή την πόλη. Το αρνητικό προβάλλεται πάρα πολύ εύκολα και η γκρίνια τουλάχιστον εμάς τους ανθρώπους του τουρισμού που δραστηριοποιούμαστε με μεγαλύτερη εξωστρέφεια δεν μας εκφράζει. Οπότε αυτό ίσως θα πρέπει να δώσουμε και ένα μήνυμα λίγο να το σταματήσουμε. Η συνδεσιμότητα είναι καλή. Μας ευνοεί σε αυτό το στάδιο για να αναπτύξουμε και να προβάλλουμε την πόλη μας διεθνώς. Ωραία. Κύριε Σλάνη, εσείς η άποψή σας, αν σας ρωτούσα τι άλλο αβήματα θα έπρεπε να κάνει αυτή η πόλη, αυτή η φορείς για να έχει ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, ποια θα μου λέγατε? Και η παιδεία νομίζω είναι ένα θέμα, έτσι, η παιδεία που έχουμε ως κοινωνία, ως πολιτεία. Πώς τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά, πώς τα αφομοιώνουμε, πώς τα βοηθάμε, πώς τα στηρίζουμε? Να πούμε τώρα που είπατε παιδεία, όλα στην παιδεία καταλήγουν. Από την παιδεία ξεκινάνε, από τα παιδιά μας ξεκινάνε, από το πώς εκπαιδευόμαστε ξεκινάνε και καταλήγουμε στο τέλος να εφαρμόζουμε αυτά τα πράγματα στην καθημερινότητά μας μεγαλώνοντας. Πολύ μεγάλο θέμα. Σίγουρα η παιδεία και η τουριστική παιδεία θα πρέπει να είναι, εφόσον είναι το βασικό προϊόν και η βαριά βιομηχανία, έτσι όπως την αποκαλούν πολλοί στη χώρα μας, θα πρέπει να είναι από τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε. Ίσως θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να είναι οι σχολές μας σε επίπεδο ΑΕ, οι τουριστικές, ανώτατες, για να μπορέσει αυτό το προϊόν που λέγεται Ελλάδα, είτε είναι ηλιος θάλασσα, είτε είναι συνεδριακός τουρισμός, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος εναλλακτικός τουρισμός, να αποδώσει τα μέγιστα σε αυτά που χρειαζόμαστε. Τώρα αυτό που είπατε, το άλλο το ερώτημα σε σχέση με τους φορείς και τι μπορεί να κάνουν. Οι φορείς καταρχήν θα μπορούσαν να είναι οι πρεσβευτές μας σαν πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου και αν εμπλέκονται και συναντούνται. Να μεταφέρουν σε όσους συναντούν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό ότι είμαστε εδώ, η πόλη είναι κατάλληλη, ότι υπάρχει ένα convention bureau το οποίο μπορεί να συντονίσει και να στηρίξει οποιοδήποτε συνέδριο θελήσουν να φέρουν στην πόλη μας. Πέραν των κλασικών πραγμάτων που ούτως ή άλλως ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας στην καθημερινότητά μας ότι πρέπει να κάνει ο Δήμος, η Περιφέρεια, οι ενώσεις των επαγγελματιών κτλ. Γίνεται προσπάθεια οργανωμένη από την πολιτεία, από τους τοπικούς μας άρχοντες? Η πολιτεία και οι τοπικοί μας άρχοντες θα πρέπει καταρχήν, και αυτό κάνουμε και ήταν το πρώτο βήμα που κάναμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να ακούνε και να ακούνε αυτούς που ξέρουν, που διαχειρίζονται κάποια πράγματα. Είναι μεγάλη υπόθεση να έρθουν και να ρωτήσουν τους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχετε και γνώση και εμπειρία. Ελάτε εδώ να κάτσουμε να συζητήσουμε ποια είναι τα 2, 3, 5 βήματα που πρέπει να κάνουμε από κοινού ή μεμονωμένα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτό το τομέα. Άρα και πρέπει να ακούν, να έχουν διάθεση να ακούν. Ακριβώς. Και τουλάχιστον η πρώτη μας εμπειρία από τις επαφές που έχουμε κάνει από τότε που ιδρυθήκαμε είναι ότι θέλουν να μας ακούσουν, είναι μαζί μας, είναι πολύ θετικοί, σκέφτονται πολύ μπροστά σε σχέση με αυτά που τους λέμε και σε σχέση με το συντονισμό που θα πρέπει να κάνουμε σε όλους αυτούς τους φορείς όποτε χρειαστεί. Είμαι αρκετά αισιόδοξος αυτή τη φορά και ίσως κάποια φορά θα πρέπει να πούμε αυτό που λέγαμε και πριν, ότι πρέπει να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι, είτε με τις πτήσεις, είτε με τους φορείς μας, είτε με τη συνεργασία αυτών, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι παραπάνω και να μην γκρινιάζουμε μονίμως. Μάλιστα. Κ.
Κύριε Νοφιτίδη, σας σε άποψή σας στο τι πρέπει να κάνουν συντονισμένα η πολιτεία, οι φορείς, για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ νομίζω ότι το έχει καλύψει ο κύριος Ασλάνης. Κυρίως αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί η αίσθηση στους ανθρώπους που σκέφτονται την επιλογή της πόλης ότι τα πράγματα εδώ θα δουλέψουν. Ότι θα υπάρξει υποστήριξη, ότι δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία θα τους δυσκολέψουν το έργο τους. Και κυρίως αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω είναι ότι δεν είναι μόνο η πολιτεία. Εγώ θέλω να τονίσω ότι η πόλη, επειδή έχει ένα πανεπιστήμιο πάρα πολύ μεγάλο, έχει και ένα δεύτερο αξιόλογο, έτσι, και ένα τέλειο αξιόλογο. Και εννοώ ίσως την πανεπιστημιακή κοινότητα εν γέννη. Έχει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς και οι οποίοι μπορούν οι ίδιοι τους να αποτελέσουν τους πρεσβευτές μας έξω. Να προσελκύσουν ήδη συνέδρια στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, η συμμετοχή μας σε διάφορους φορείς μπορεί να σταθεί ως ένα εργαλείο για να λειτουργήσουμε θετικά σε αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά. Μα είμαστε το εργαλείο. Αν μου επιτρέψεις, Χαρή. Η συμμετοχή των ατόμων στους φορείς, λέω. Για να δώσουμε και μια παράμετρο όσον αφορά τη λειτουργία του Convention Bureau. Το Convention Bureau σε κάθε πόλη αποτελεί το εργαλείο για τον κάθε ακαδημαϊκό που θέλει να φέρει το συνέδριο του κλάδου του στην πόλη, είτε για τον φορέα που θα ήθελε και διαθέτουμε πολλούς επαγγελματικούς φορείς, όμως και μία λαμπρή επιστημονική, ακαδημαϊκή κοινότητα στην Θεσσαλονίκη. Θα αναφέρουμε τα τρία πανεπιστήμια που έχουμε στην πόλη μας. Τα δύο πανεπιστήμια και το διεθνές. Διαθέτουμε και το ΤΕΗ, ερευνητικά κέντρα, με έντονη επιστημονική δραστηριότητα. Φυσικά ένα μεγάλο ΤΕΙ. Λοιπόν, ΑΤΕΙ το λέμε. ΑΤΕΙ, σωστά. Ανήκω στη γενιά του ΤΕΙ. Λοιπόν, υπάρχουν ακαδημαϊκοί λοιπόν που ταξιδεύουν, υπάρχουν ακαδημαϊκοί που συμμετέχουν και πολλές φορές βρίσκονται μπροστά σε ένα δίλημα, σε ένα ερώτημα, το ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός που θα φιλοξενήσει το συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να δηλώσουμε το παρόν. Είμαστε εδώ, μπορούμε να στηρίξουμε την κάθε προσπάθεια, μπορούμε να υποστηρίξουμε τους ίδιους λοιπόν για να προσελκύσουν ένα συνέδριο. Γιατί αυτό που είπαμε στην αρχή και επαναλαμβάνουμε, ότι απαιτούνται κάποια βήματα, τα οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και μπορούμε από τη στιγμή που ιδρυθήκαμε να τους υποστηρίξουμε, να τους βοηθήσουμε, να δομήσουμε την όποια πρόταση για να μπορέσουμε να φέρουμε το συνέδριο στην πόλη μας. Να κάνω μια διόρθωση, το ΑΤΕΗ νομίζω Αλεξάνδριο Τεχνολογικό. Αλεξάνδριο Τεχνολογικό, ίδρυμα. Θέλω λίγο να δούμε όμως και τον κομματικό τουρισμό μέσα από τα συνέδρια των κομμάτων. Νομίζω ότι ένα κομμάτι ανήκει και σε αυτό τον τομέα. Δεν ξέρω βέβαια αν η Θεσσαλονίκη έχει πάρει ένα κομμάτι από αυτό, γιατί συνήθως τα κόμματα επιλέγουν την Αθήνα για να κάνουν τα συνέδριά τους, που βέβαια και εκεί είναι αρκετό κόσμο και αρκετή κίνηση προσφέρουν εκείνες τις μέρες. Να ρωτήσω εσάς, κύριε Νοφιτίδη, αν σε αυτό τον τομέα έχουμε πάει καλά. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο παρελθοντολογία, δηλαδή η εποχή των μεγάλων κομματικών, πολιτικών συναθρήσεων έχει περάσει εμπιστρεπτή. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες συνέδρια, γίνονται όμως στην Αθήνα. Οι λόγοι είναι λόγοι κλίμακας και λόγοι οικονομίας, διότι ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετοχόντων θα μετακινηθεί πιο εύκολα στην Αθήνα από ό,τι στη Θεσσαλονίκη. Στο παρελθόν υπήρξε μία-δύο περιπτώσεις, αν θέλετε, συνεδρίων ή συναντήσεων, γιατί κυρίως είναι συναντήσεις και μερίδες οι οποίες είναι κάτω από την ομπρέλα ενός κόμματος. Θέλω να σας πω ότι εμάς το όραμά μας είναι κάτι παραπάνω. Είναι λίγο διαφορετικό. Yeah. Είναι να μεγαλώσουμε το όνομα της πόλης έξω, να καταστάσουμε να φέρουμε ανθρώπους στο εξωτερικό. Δεν μας ενδιαφέρει σαν μονάδες. Θέλω να σας το πω αυτό. Είμαστε πολλοί άνθρωποι από ξενοδοχεία μέσα σε αυτή την προσπάθεια. Η συντριπτική πλειοψηφία. Θα έπρεπε να βρίσκονται κι άλλοι, κατά τη δική μου άποψη. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως ότι αυτοί που έχουν δυνατότητα για συνέδρια. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Στην κοινή προσπάθεια. Ναι. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν τα ξενοδοχεία τα οποία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια θα ήταν 10, τα 9 είναι στην προσπάθεια και νομίζω ότι και το 10 είναι θέμα χρόνου. Άρα, δεν υπάρχει περίπτωση ξενοδοχειακά να μην υποστηριχθεί αυτή η προσπάθεια.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κομματικά συνέδρια, ας συνεχίζουν να γίνονται στην Αθήνα. Η δικιά μας προσπάθεια θα φέρει άλλου είδους κόσμο στην πόλη και, αν θέλετε, στη τελική ανάλυση θα υποστηρίξει και τα 70 διαφορετικά επαγγέλματα, τα οποία μέσα από ένα συνέδριο βλέπουν τη δουλειά τους να μεγαλώνει. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Αυτό και τα κομματικά συνέδρια, να πούμε ότι αφορά εσωτερικό τουρισμό. Δεν αφορά διεθνή τουρισμό. Είναι συνέδρια τα οποία. Σε περισσότερες περιπτώσεις, έτσι, γιατί θα μπορεί να γίνεται και ένα συνέδριο κομματικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχε γίνει σοσιαλιστική διεθνή στην Αθήνα. Ακριβώς έτσι. Αυτό είναι. Αυτό ήθελα να διαχωρίσω. Αν αναφερόμαστε σε κομματικά συνέδρια με δραστηριότητα και συμμετοχή διεθνή, τότε ναι, μιλάμε για διεθνή συνέδρια. Όμως θα αναφέρω κάτι άλλο και πολύ σωστά ο κ. Νοφετίδης έδωσε το στοιχείο των 70 επαγγελμάτων που εμπλέκονται σε ένα συνέδριο. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι ο συνεδριακός τουρισμός κινεί τοπικά την οικονομία. Γιατί θα πρέπει να αναφέρουμε, είναι καταγεγραμμένα 65 με 70 διαφορετικά επαγγέλματα τα οποία εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα στη διοργάνωση ενός συνεδρίου. Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώνεται ένα συνέδριο έως την λήξη του συμμετέχουν 70 διαφορετικοί κλάδοι. Αυτό λοιπόν μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να το μεταφράσετε στο τι σημαίνει για την τοπική οικονομία μιας περιοχής η οποία φιλοξενεί ένα συνέδριο. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό που επίσης θα ήθελα να προσθέσω και σε σχέση με τα κομματικά κτλ. Ο κλάδος του συνεδριακού τουρισμού, της διοργάνωσης των διεθνών συνεδρίων, είναι και ένας κλάδος ο οποίος πέραν της στρατηγικής που θα πρέπει να αναπτυχθεί, δεν απαιτεί και ιδιαίτερη χρηματοδότηση για να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα. Γιατί αυτό που αναφέρουμε είναι ότι ο συνεδριακός τουρισμός είναι ένας κλάδος ο οποίος αυτοχρηματοδοτείται. Για να ένα συνέδριο λοιπόν υλοποιείται χωρίς να απαιτείται χρηματοδότηση από το κράτος ή από φορείς είτε οτιδήποτε παρερμηνεύεται τις περισσότερες φορές για κάποιον που ακούει και δεν γνωρίζει τι είναι συνεδριακός τουρισμός. Μάλιστα. Ο συνέδριος τουρίστας χρηματοδοτεί ο ίδιος τη συμμετοχή του. Μάλιστα. Και αυτό είναι σημαντικό. Αν έθετα το ερώτημα, η κρίση πόσο επηρεάζει στη χώρα μας, στην περιοχή μας, στην πόλη μας, το συνεδριακό τουρισμό. Αν υπάρχουν αρνητικά, φαντάζομαι υπάρχουν αρκετά σημεία. Αν υπάρχουν και κάποια θετικά, δεν ξέρω. Δηλαδή το γεγονός ότι αναγκαστήκαμε να ρίξουμε τις τιμές, να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, να δουλέψουμε περισσότερο, να σκεφτούμε περισσότερα πράγματα. Αν όλα αυτά έχουν και την καλή πλευρά, ας το πω έτσι. Να ρωτήσω εσάς, κύριε Νοφετίδη. Εγώ ετοιμάζομαι να απαντήσω πρωτού προλάβετε να ρωτήσετε κανένα, γιατί νομίζω ότι η κυρία Μαραντίδου έχει το σωστό αριθμό να σας δώσει. Το πού ήταν η πόλη κάποια χρόνια πριν, όταν δεν υπήρχε η κρίση και οι τιμές μας ήταν πιο υψηλές, και πού βρίσκεται τώρα. Θέλω να σας πω ότι δεν επηρεάζεται καθόλου. Δηλαδή, βλέπετε πόλεις που είναι πολύ ψηλά διεθνώς, και ίσως, κύριε Μαραντίδου, πρέπει να μοιραστείτε αυτή τη γνώση με τους υπόλοιπους εμάς, και οι οποίες δεν έχει καμία σημασία αν είναι φτηνή ή ακριβή η προορισμή. Διότι σε τελική ανάλυση δεν στοχεύουμε στο φτηνό συνεδριακό τουρισμό. Πώς απαντάτε εσείς στο ερώτημα, η κρίση αν επηρεάζει θετικά ή αρνητικά? Η κρίση επηρεάζει αρνητικά το κομμάτι αυτό σε ό,τι αφορά το κακό όνομα που έχει η χώρα και η πόλη στο εξωτερικό. Έτσι μας επηρεάζει. Δεν μας επηρεάζει με την έννοια ότι είμαστε φτηνότεροι ή είμαστε ακριβότεροι. Η κρίση μας επηρεάζει με το ότι υπήρξε ως αστάθεια σε κάποιες πόλεις και διαδηλώσεις. Έτσι επηρεάζει την εικόνα μας. Λέτε για το γενικότερο κλίμα, έτσι, ότι σαν Ελλάδα μειωθεί. Διότι δεν αισθάνεται ασφαλής ίσως κάποιος να πάει κάπου, ή αν θέλετε, στη δική μας περίπτωση της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρει τον προορισμό μας. Άρα η κρίση μας επηρεάζει. Δεν μιλάτε για ασφάλεια, η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα. Έτσι βλέπουμε στην Κωνσταντινούπολη και ιδιαίτερα στο κέντρο να άσχημες καταστάσεις. Η Ελλάδα παραμένει. Πριν σας ανέφερα κάποια στιγμή ότι για κάποιο χρονικό διάστημα ήμουν κάπου αλλού, το κάπου αλλού ήταν η Αθήνα. Θέλω να σας πω ότι δυστυχώς έχω ζήσει την αποδόμηση μιας πόλης και την αίσθηση των ανθρώπων από άλλες χώρες του εξωτερικού για το θέμα της ασφάλειας. Η ασφάλεια δεν σημαίνει, δεν είναι η πραγματικότητα και η πράξη, είναι η αίσθηση. Και δυστυχώς εκεί, σε αυτό το κομμάτι, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε και μόνοι μας οδηγήσαμε τη χώρα μας κάποια βήματα πίσω και άρα πρέπει να επανακάμψουμε. Ωστόσο, θα πρέπει να προσθέσω, με συγχωρείτε, ένα λεπτό, ότι η κρίση, ακόμη και τα γεγονότα στην Αθήνα πριν από λίγα χρόνια, δεν επηρέασαν το συνεδριακό τουρισμό. Γιατί η προσέλκυση ενός συνεδρίου δεν είναι υπόθεση. Βραχυχρόνια. Μια στιγμιαίας απόφαση, αλλά ενός προγραμματισμού. Έτσι. Είναι προγραμματισμός. Ένα διεθνές συνέδριο, όταν βγαίνουμε να χτυπήσουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον μία τριετία μέχρι την υλοποίησή του.
Οπότε η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή που διεκδικούμε δεν είναι... Υπάρχει και προγραμματισμός, δηλαδή να πούν ότι φέτος θα κάνουμε στην Κωνσταντινούπολη, ναι, του χρόνου στην Αθήνα, δηλαδή για μακροχρόνιος, είναι μεσοπρόθεσμος. Βέβαια. Υπάρχει, αυτή τη στιγμή έτσι, διεκδικούμε συνέδρια για το 2019. Βεβαίως. Ο προγραμματισμός για τα διεθνή συνέδρια είναι το νούμερο ένα, είναι απαραίτητος, είναι αναγκαίος. Κύριε Σλάνη, άμα σας ρωτούσα έτσι, ποιο συνέδριο το οποίο έχετε φιλοξενήσει στην επιχείρηση στην οποία εργάζεστε στο Mediterranean Palace Hotel, σας έμεινε, ποιο θα μου λέγατε και για ποιους λόγους, που σας άρεσε, που το είδατε, που το χαρήκατε, που το... γιατί και αυτά τα συναισθήματα βγαίνουν από εσάς, έτσι, η προσπάθειά σας δεν είναι μόνο να φέρετε τον κόσμο, είναι να νιώσετε και ωραία μαζί, εκεί βλέποντας να διεξάγεται μια συζήτηση, μια προσπάθεια. Θα σας πω, συνήθως έχουμε και αναφέρουμε τα μεγάλα συνέδρια τα οποία φέρανε πάρα πολύ κόσμο στην πόλη μας και συζητάμε, ξέρω, για 2.000-3.000 κόσμο ότι ήρθαν. Εμένα μου έχει μείνει ένα συνέδριο του παρελθόντος το οποίο ήταν διεθνές. Συμμετείχαν περίπου 40 συμμετέχοντες από 16-17 διαφορετικές χώρες. Παρόλο που ήταν πάρα πολύ μικρό, θυμάμαι τότε στα συνέδρια που σας ανέφερε η κυρία Μαραντίδου πριν και στην κατάταξή μας σαν πόλη, ακόμα και αυτό μπορεί να μετρηθεί εφόσον τηρεί κάποιες προδιαγραφές για συμμετοχή στο ICCA, που είναι ο επίσημος φορέας που βγάζει αυτές τις κατατάξεις των πόλεων. Ήταν ένα μικρό συνέδριο. Οι άνθρωποι ήρθαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έζησαν τη Θεσσαλονίκη, έκαναν το συνέδριό τους, κυκλοφόρησαν, ψώνισαν, διασκέδασαν, έφυγαν με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Και πραγματικά αυτό, με όλα όσα συνέδρια έχουν γίνει στο παρελθόν, αυτό πρέπει να έγινε πριν 2 χρόνια, θυμάμαι καλά, είναι αυτό που έχει μείνει. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που αναφέραμε και στην αρχή και είπατε κι εσείς, αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα θα γύρισαν πίσω στις οικογένειές τους και στις χώρες τους και θα μετέφεραν πάρα πολύ καλές εντυπώσεις από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Πριν έτσι θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, μία μικρή παρατήρηση θα μου επιτρέψετε. Το είδα και έτσι μου έμεινε αυτό, όταν σε ένα ξενοδοχείο διέμεινα στην πόλη, ότι δεν υπήρχε προγραμματισμός στην τηλεόραση που υπάρχει σε κάθε δωμάτιο από τα περιφερειακά τοπικά κανάλια. Νομίζω ότι θα έπρεπε, επειδή οι δομές μιας κοινωνίας πρέπει να αλληλοβοηθούνται, όπως οι επιχειρήσεις θέλουν στήριξη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θέλουν μια ανάλογη στήριξη. Νομίζω ότι πρέπει στις επιλογές, στο συντονισμό που έχει γίνει στις τηλεοράσεις, να υπάρχει και αυτή η ευχέρεια να μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει και τα περιφερειακά κανάλια. Είναι και αυτό μια είδος κουλτούρα, έτσι, θα δει με τι ασχολείται αυτή η πόλη, τι χαρακτηριστικά έχει, θα το δει και μέσα από αυτό. Επομένως, αυτό πρέπει να το προσέξει το σημείο, νομίζω. Έχω δίκιο, όχι. Να τη δέχτω με την παρατήρηση. Ίσως σας διέφυγε, αλλά όχι. Παρά το γεγονός ότι θεωρώ ότι έχουμε περισσότεροι από εμάς. Τώρα με τα ψηφιακά νομίζω ότι έχουμε περισσότερα. Ίσως αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή η προσέγγιση να είναι λίγο πάντως πιο... πρέπει να είναι συντονισμένος στους δέκτες και τα περιφερειακά κανάλια. Και θα ήθελα με ένα τελευταίο έτσι ερώτημα να κλείσω, να ρωτήσω την κυρία Δέσποινα Μαραντίδου. Οι ξένοι τι μας λένε, τι μας λένε έτσι από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τα διάφορα συνέδρια κτλ. Ποια είναι η άποψή τους για την Ελλάδα σε αυτό το τομέα? Οι περισσότεροι φεύγουν ενθουσιασμένοι. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και ελληνική φιλοξενία, έτσι, πέρα από τον προγραμματισμό και όλα αυτά, υπάρχει και αυτό που έχει μέσα του Έλληνας. Ναι, αυτό βέβαια πάλι θα πάμε πίσω στο θέμα της παιδείας. Λίγο έχουν αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να τονίσω και θα ήθελα να εστιάσω και θα πρέπει να επικεντρώσουμε στην προσοχή μας, εκπροσωπούμε ένα πολύ ευαίσθητο κλάδο, αυτό του συνεδριακού τουρισμού, θα ήθελα να εστιάσω στην ποιοτική υπηρεσία που θα πρέπει όλοι οι επαγγελματίες να παρέχουμε για το συγκεκριμένο κλάδο, για το συγκεκριμένο τομέα. Πιστέψτε με, οι περισσότεροι φεύγουν πραγματικά ενθουσιασμένοι και το χαρακτηριστικό του σύνεδρου τουρίστα
είναι ότι οι περισσότεροι θα ξαναγυρίσουν στη χώρα μας, διότι γνωρίζουν ένα προορισμό για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, φεύγουν ενθουσιασμένοι γιατί έχουμε όλο το πακέτο, έχουμε και πάρα πολύ καλές υποδομές, έχουμε την ιστορία μας που αναφέραμε πριν, έχουμε τη γαστρονομία μας, έχουμε τη διασκέδασή μας, έχουμε το εξαιρετικό μας κλίμα. Το περιβάλλον, το πολιτισμό. Έτσι λοιπόν θα πάρει την οικογένειά του και θα επιστρέψει για τις διακοπές του σε ίσως ένα διαφορετικό μέρος της Ελλάδος. Όμως το σημαντικό είναι ότι επιστρέφει στην Ελλάδα και φεύγουν όλοι με τις καλύτερες εντυπώσεις. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο για τον τουρισμό μας. Να σας ευχαριστήσω που ήσταν σήμερα κοντά μας σε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση, πιστεύω. Να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές που ήταν μαζί μας. Να ευχηθούμε μια ωραία και ήσυχη βραδιά. Καλή σας νύχτα.